Και ξεκινάει ο Δημήτρης. Για άνοιξε λίγο να δούμε τι γίνεται μέσα. Και από μέσα φοράω ένα παντελόνι. Ναι, το κατάλαβα. Κοίταξε, το αξεσουάρ που έχεις βάλει είναι πολύ ωραίο mm-hmm. εδώ μπροστά. Δεν μ' αρέσει όπως έχεις κάνει το στόμα. Έχουν δει κατά κορίτσι και κάποιο κορίτσι το είπε ότι το στόμα σου δεν σε κολακεύει. Πήγες να κάνεις ένα λίγο χαλασμένο κάπως με χρώμα στόμα. Δεν ξέρω πώς το πω, σφουμάτο το λέμε εμείς στις φωτογραφίες, το λέμε κάπως περίεργα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν σου ανεβάζει την εικόνα, παρά μόνο σε μπερδεύει και σου κατεβάζει λίγο την εμφάνιση. Δηλαδή, ήταν θεατρικό. Θα μπορείς να παίξεις μια παράσταση, αλλά δεν ξέρω τι ρόλο. Θα ήταν κάτι σε... Πάμε μετά καλός ο ρόλος. Μπορεί να έχει μέσα, ξέρω εγώ, να ήταν λίγο έντονος ο ρόλος, δεν ξέρω. Λοιπόν, επίσης αυτό το headpiece που έχεις φτιάξει μαζί με το ρούχο, έτσι δεν είναι. Εγώ θα το ήθελα, επειδή δεν φαίνεται και φαίνεται μια γραμμούλα, λες και έχεις βάλει στέκα, θα ήταν ωραίο να κατεβαίνει πιο χαμηλά, να το βλέπουμε κι εμείς και όχι μόνο στο πλάι να φαίνεται. Το πάνω μέρος να κατεβαίνει πιο χαμηλά. Όχι τα μαλλιά σου, το headpiece. Το headpiece θα κατεβαίνει πιο χαμηλά. Δεν είναι πάνω, ναι, ναι, το κάτω μέρος θα κατεβαίνει. Έκανα βλακεία, ξέρετε γιατί. Να σας πω. Ναι. Εγώ φοράω πρώτη φορά βλεφαρίδα. Και βλέπω κάτι μαύρο και νόμιζα ότι ήταν το headpiece και εγώ το κατέβασα, είμαι. Αλλά ήταν η βλεφαρίδα τελικά. Για μένα γελάς τώρα. Και μετά κατάλαβα ότι αυτό το μαύρο που βλέπω πάνω είναι. Σου εξήγησα ότι το μαύρο δεν με ακούς, εγώ είμαι. Α, δεν σας άκουγα. Κοιτούσα τη βλεφαρίδα μου. Εντάξει. Η γούνα δεν είναι σωστή. Θα μπορούσε να είναι μια φω, αλλά με μεγαλύτερη τρίχα να φαίνεται κάπως. Και όχι αυτό το πραγματάκι το οποίο είναι μόνο για, μόνο για το κρύο σε κάποια άλλη, σε άλλη περίσταση. Mm-hmm. Μπορώ να δω και το παπούτσι που δεν φαίνεται, σε παρακαλώ. Είναι ένα απλό πέδιλο με έτσι. Εκπαιρετικό, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να πας σε ένα πάρτι, θα μπορούσε να το διοργανώσεις. Απλά έχεις κάποιες μικρές αστοχίες που δεν αφήνουν το look αυτό να γίνει καταπληκτικό, να το πω έτσι. Δύο. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Ειρήνη Καζάκη, τελικά ποια είσαι? Τι σε παρατηρώ πάρα πολύ από την πρώτη μέρα που έχεις έρθει, γιατί είχες ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ διαφορετικό που δεν είχαμε καθόλου στο παιχνίδι και μας αφορά πάρα πολύ εδώ στο show. Και είσαι ένα κορίτσι που της άρεσε πάρα πολύ το Y2K, φαινόταν να μην ξέρει να το συνδυάζει και ξαφνικά είσαι μία καταπληκτική περσόνα με πάρα πολύ ωραίο στυλ. Σε έχω παρατηρήσει όλη αυτή την εβδομάδα μας στα Λερόξ που έχουμε περάσει μαζί, με τρομερή άποψη και κριτική ματιά και αναρωτιέμαι τελικά ποια είσαι. Περσόνα ήμουν και από την αρχή του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως το τι φορούσα. Στυλιστικά, τι έχει συμβεί? Στυλιστικά σήμερα. Γενικά, όλη αυτή την εβδομάδα. Πήρα πιο σοβαρά το παιχνίδι, νομίζω. Και σας ακούω πιο προσεκτικά. Με λιγότερες άμυνες, θα έλεγα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το look σου. Προσωπικά θεωρώ ότι σε κολακεύει. Νομίζω ότι τα σημεία που έχει αφήσει ακάλυπτα στο φόρεμα είναι αρκετά για το συγκεκριμένο φόρμα και για τη σιλουέτα σου. Δεν χρειάζεται δηλαδή και πάντα να αναδεικνύονται όλα. Αν και τότε όντως ήθελαν περισσότερο να υφάπονται στα σώματα υφάσματα, μου αρέσει αυτή η ιδέα, τη θεωρώ λίγο πιο σύγχρονη. Τα αξεσουάρ σου δεν μου αρέσουν όλα, αλλά μου αρέσει η λογική στην οποία έχει πάει. Προτιμώ ότι έχει βάλει δηλαδή ένα headpiece στο κεφάλι σου, το οποίο δεν έχει μεγάλη υπερβολή, δεν έχει δηλαδή κρόσια να κρέμονται και διάφορα τέτοια. Γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ στο υπόλοιπο κομμάτι. Αυτό ήθελα. Συμφωνώ στο μακιγιάζ και με τη συμπαικτρία σου και με τον Δημήτρη, επειδή σε κατεβάζει και δεν σε κάνει λαμπερή. Okay. Γενικά, είναι μία εικόνα που δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα δω από εσένα και είμαι πολύ χαρούμενη για την εξέλιξή σου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου, Ειρήνη. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Και πάμε στο Στέλιο μας τώρα. Λοιπόν, Ειρήνη, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτό το φόρεμα που φοράς. Πιστεύω ότι σε κολακεύει. Έχει ένα καταπληκτικό ντεκολτέ και μία γραμμή που είναι πολύ σωστή. Μου αρέσει που έχεις βάλει το παντελόνι από μέσα και αυτά τα πέδιλα, όπως και το αξεσουάρ. Δεν μου αρέσει καθόλου το κεφάλι σου όπως το διαχειριστήκες. Τώρα είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα όχι θεματικό, σε αποκριάτικο πάρτι. Με αυτό το μακιγιάζ, ναι, και αυτό το τσεμπέρι και το. Τα ναι, μαλλιά κατάλαβα. Έτσι κάπως περίεργα. Θα μπορούσε να έχεις πολύ ωραία γυαλιστερά μαλλιά σεξι,
ένα λαμπερό μακιγιάζ σύγχρονο, mm-hmm. αυτό το μακιγιάζ σε κάνει να φαίνεσαι θλιμμένη. Αν αυτό για σένα είναι θετικό, κράτα το. Αυτά. Ωραία. 3. Ευχαριστώ. Δεν θα σου πω την τελική βαθμολογία. Κάνε τη μόνη σου, αν θέλεις. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε να πας στη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, Ειρήνη.